κύριο Σέκερη. Ο ίδιο, ο Ιάσονα, παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για του Έλληνε πολιτικού όλου. Τον νεοέλληνα του Πανούση, όπω το είχατε μιξάρει παλιότερα. Είναι ένα αριστούργημα. Πού το θυμήθηκε, καλέ. Είναι από τα καλύτερα μιξαρίσματα που έχει κάνει. Μπράβο, είσαι από του παλιού, του καλού. Κάνω βουτιέ, εγώ θωρώ με εικόνε. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνε. Αχ, ματαιώτη ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτη. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί. Έλα για την Παρασκευή. Ναι, βεβαίως. Σύντροφοι και συντρόφισσες, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Το χρηματιστήριο είναι λαϊκός καπιταλισμός και θα πάει στις 7.000 μονάδες. Η 9η Απριλίου είναι η επανεκλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είναι η αποκατάσταση συνθήκων ηρεμίας στο χρηματιστήριο, την οικονομία, στη χώρα. Τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να επενδύσουν στο χρηματιστήριο. Είναι ευκαιρία για σίγουρη απόδοση των κεφαλαίων τους. Όποιος λοιπόν θέλει να μετατρέψει το χρηματιστήριο σε τζόγο από εκεί που είναι η πιο φτηνή επενδυτική διαδικασία. Δεν το έκανε κανένας άλλος. Όταν βγάζει τα φύσες και σπρώχνει τον κόσμο να πάει εκεί. Παρακαλώ πολύ, όχι, αυτό δεν το δέχομαι με τίποτε. Επειδή κάποιοι παίξανε στο χρηματιστήριο, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Όσοι έχουν στοιχεία να τα πάνε στη δικαιοσύνη. Τα ντουλάπια τα στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα. Τέλος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Έλληνας. Με δελφικό ε επάνω και αρχαϊκό δελφικό α. Φιλέλληνα. Να. Παράθυλη με λουδιάς με νύτια. Ρένιτια ίδια. Και ψήλος η κοτούλα λεμονιά. Κι εγώ. Θέλω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Αλλάζω την αφιέρωση που σου έκανα πριν. Γιατί? Θέλω του Καρβέλα, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ που λέει ένα... Μήπως θες να πεις το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ. Δεν λέει ποτέ. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε εμείς. Μπράβο, αυτό. Κάπως αυτό. Κάπου κάποιο λάθος κάνουμε εμείς, μήπως αυτό. Αυτό. Εμείς και τέτοια. Λίγο πιο προσεκτικά παρακαλώ την άλλη φορά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, εμείς. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Μια ζωή τα αγαπιόμαστε, εμείς. Ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Εμείς με τον Πρωθυπουργό επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε, εμείς. Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα. Τέλος. Αλλά θα περάσουμε καλά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Παπαλάμπρενα καημένη. Πουλάκι ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πουλί καμένο. Γιατί γελάτε κύριοι. Γιατί γελάτε κύριοι. Τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω πόσες αφιερώσεις έχεις την Παρασκευή. Το κόνσεπτ με τη βάρκα φιλαράκι θα το βάλεις όπως είναι. Γεια σας. Γεια σας. Πουλάτε μια βάρκα. Ναι. Πού βρίσκεται αυτή? Κάτω στο γυαλό. Ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Έχει ένα γλάρο πάνω, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα με αυτό. Με ολόλευκα φτερά. Όλο την κοντοζίγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γαλάνα νερά. Κι όλο την κοντοζίγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γαλάνα νερά. Αλλά την πουλάμε όλη αυτή γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα πια με το γλάρο μας. Έχει ζαλίσει, χέζει.
Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Είδαμε μια αγγελία που έχετε για ένα βαρκάκι. Ναι, ναι. Μπορούμε να το δούμε? Βεβαίως, ελάτε. Πού ακριβώς είστε? Στη Μαρίνα του Φλίσβου. Επειδή γράφει στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό. Ναι, έχει και στη Θεσσαλονίκη Μαρίνα του Φλίσβου. Πού είναι αυτό ακριβώς? Ξέρετε από Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Α, ωραία. Πού είναι κάτι βρωμόνερα, παντού θα μου πείτε. Ωραία. Μετά το Λευκό τον Πύργο. Μάλιστα. Που είναι ένα άγαλμα ενός Σκοπιανού. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Ναι. Λίγο μετά το άγαλμα, εκεί έχουμε τη βάρκα ραγμένη. Βάρκα τώρα, λίγο καραβάκι, ένα που είναι σαν πειρατικό και κάνει βόλτες. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό. Μάλιστα. Το δίνω 5 χιλιάρικα. Ωραία. Ωραία, θα περάσετε, σας περιμένω. Οκ, okay. Τι ώρα? Μετά τις 5. Μετά τις 5. Να έχει μαλακώσει ο ήλιος γιατί λιώνει. Έγινε, έγινε. Άντε, γεια. Και από ό,τι φαίνεται τα γραμμάτια για κάποιους είναι ανεξόφλητα. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Το βασικό πρόβλημα θα είναι το θέμα του να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι. Παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίδι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για πείτε μου για τη βάρκα λίγο. Η βάρκα πάλι, ναι. Είναι ο γλάρος αυτός που περνάει συνεχώς από πάνω, τη χέζει συνεχώς. Θέλει λίγο καθάρισμα τακτικά, έχει χέσει την τέντα. Την τέντα και τα δερμάτινα αυτά τα μαξιλάρια. Εσείς τι θέλετε, για ψάρεμα ή για άλλη δουλειά? Για ψάρεμα. Α, δεν γαμπείς που δεν γαμπείς. Την πουλάτε, τι είμαστε. Την πουλάμε, αλλά προσπάθησε να κάνεις το άλλο, όχι το ψάρεμα. Το άλλο, βέβαια. Το ψάρεμα στο προσφέρει και ο ψαράς. Το άλλο μόνο στη γυναίκα σου μπορεί να το προσφέρει ο ψαράς. Όσο έχεις εσύ τη βάρκα. Το ρισκάρεις? Για πες μου, υπάρχει. Υπάρχει. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει. Σκλάβα τη ζωή σου θα έχει. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Κι ας βαδίζετε σε δρόμους χωριστούς. Χαίστηκε. Βάρκα είναι. Ωραία. Πόσο τη δίνεις τη βάρκα? 7 χιλιάρικα. Από 3 πήγαμε 7. Σου δίνω και τη διπλανή μαζί. Τις έχω δίδυμες. Πόσο είναι το sidecar? Έτσι είναι και side βάρκα. Πας διπλό μαζί. Σαν να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στον Άγιο Δομήνικο. Οι δύο ομάδες. Μαχητές και διάσημοι, ξέρω εγώ. Να είσαι καλά, έγινε. Α, δεν ήθελες, δεν σ' άρεσε. Σε χάλασε. Ο γλάρος όλα καλά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για ένα σκαφάκι που έχετε, ένα Ποσειδόν. Ποσειδόν, ναι. Πότε μπορούμε να το δούμε, αύριο? Μπορούμε κατά τις 1.30 δύο παρά. Δύο παρά, ναι. Δύο παρά περίπου μπορώ. Πού να δώσουμε ένα ραντεβού? Στο Λευκό τον Πύργο. Στο Λευκό τον Πύργο? Ναι. Το σκάφος πού είναι? Το σκάφος είναι κοντά, θα σας οδηγήσω εγώ, δεν μπορώ να αποκαλύψω το τηλέφωνο. Μπροστά στο Λευκό Πύργο, δηλαδή εκεί μπροστά. Μπροστά στο Λευκό τον Πύργο, ναι, ναι. Το έχουμε γεμίσει με κάτι συμπατριώτες Έλληνες, με αλφαγιώτα. Να το στείλουμε όπου πάει. Ναι, επειδή δεν σας ακούω καλά. Τίποτα, λίγο τσιμέντο έχουμε βάλει και κάτι στόκους μέσα. Λίγο τσιμέντο και στόκους για να πάει καλιά του. Τέλος πάντων, δεν σας ακούω. Ξέρετε τι κουφαίνει. Λοιπόν, δύο παρατέ. Σας περιμένω. Μπροστά στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό το Πύργο να φοράτε μαγιό με φλαμίγκο ροζ. Να σας πω λίγο, έχετε ένα κινητό τηλέφωνο? Έχω δύο κινητά τηλέφωνα. Τι να κάνουμε τώρα, μας έχει γίνει ζωή μας μαρτύριο πια. Σκλάβοι του τηλεφώνου είμαστε. Άστα. Τι μου το θυμίζεις τώρα? Μην τυχόν αλλάξει κάτι ή δεν σας βρω. Α, τον αριθμό θέλατε. Ναι, ναι, βεβαίως. 697-25-98-852-3. Μισό λεπτό. Α, δεν το γράψατε. 697-35-98-377. Λοιπόν, μην μου το ξαναπείτε, δεν το θυμάμαι. 6973, ναι. 98-377. Αυτό, περιμένω. 2 παρατέταρτο μπροστά στο Λευκό. Ναι, καλέ, να φοράς το φλαμίγκο το ροζ, να σε καταλάβω. Πώς λέγεστε εσείς? Πριτσαπίδουλας. Πώς το όνομα, πώς λέγεστε? Πριτσαπίδουλας. Χρυσταφίδουλας. Γιατί δεν κατάλαβα, μπούλινγκ. Εντάξει. Έλα, γεια. Με την ευχή του Θεού όλα θα πάνε καλά. Στα σάλωνα δε σβάζουνε αρνιά. Κάθε αρνί έχει ένα ενότιο, ένα σκουλαρίκι. Τα αρνιά αυτά είναι πανκ. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Νο. Έλα, Αποστόλη, παραγγελία για την Παρασκευή. Ρίξτε. Λοιπόν, το Τζοχατζόπουλο να λέει είμαστε σοσιαλιστές και αυτά. Μετά το τραγούδι το που λέει ηθοποιός σημαίνει φως, αλλά με διασκευή να βάλει σοσιαλισμός από άλλους πολιτικούς που έχουν πει τη λέξη αυτή. Και στο τέλος για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι του Γιάννου. Με συγκίνησες. Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους σοσιαλιστές, συντρόφοι? Ασφαλώς ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει ένα χαλήνοτο κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι συνεχείς μειώσεις του εισοδήματος βαδίζουν δίπλα-δίπλα με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών, με τη δημιουργία νέων στρωμάτων φτώχειας και νέων ελίτ πλούτου και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για μας τους σοσιαλιστές. Σοσιαλισμός σημαίνει φως. Η μάσα, η ρεμούλα είναι καημός,
Για να φάνε αυτοί και η κλίκα τους. Πολιτικός. Α! Και στεναγμός. Σοσιαλισμός. Πολυμήθρος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Φακατίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω απ' του τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Έλληνας, νέο Έλληνας. Να ζητήσω ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Εν ώψη 28 Οκτώβρη, το τραγούδι του Άρη, για να θυμόμαστε ποια επέτειο θα έπρεπε ίσως να γιορτάζουμε. Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια αράρια. Ο Άρης κάνει πόλεμο. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το αφιερώνω στους παππούδες μου. Το πέσατε θύμα, αδέλφια, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πέσατε θύμα, τα αδέρφια, εσείς. Σε άνηση μάχη και αγώνα. Ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μενήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές, σκληρές σε πέρα σάτε μέρες, και μένα του Δήμιου λόγο ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα.